Η Δήμητρα μπαίνει ξανά κρυφά στο σπίτι του Δημοσθένη. Ο Κουράκος πληροφορείται ότι επίκειται η αποφυλάξη του Χρήστου, ενώ την ίδια ώρα ο Αλέξης μαθαίνει για τη συζήτηση που είχε η Μαργαρίτα με τη Μυρτάλη. Η Μυρτάλη του λέει ότι η Μαργαρίτα σχεδόν την απείλησε να μην τον πληγώσει και ότι δεν βλέπει θετικά τη σχέση τους. Αφού το ακούει αυτό, θυμωμένος ο Αλέξης πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας του. Χάνει την ψυχραιμία του, φωνάζοντάς της και σπάζοντας πράγματα. Αρπάζει τη Μαργαρίτα από το λαιμό και απειλεί να τη σκοτώσει, χάνοντας εντελώς τον έλεγχο. Η Μαργαρίτα τρομοκρατείται από τη βία αντίδρασή του και αλλάζει τις κλειδαριές, μετακομίζοντας προσωρινά στην Αθηνά. Στο μεταξύ, ο Ισίδωρος είναι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά της Αμαλίας και αργότερα ζητά από την Αντιγόνη να διαλέξει ένα ωραίο δώρο για τη γραμματέα του. Η Αντιγόνη θα πείσει τη Μαρίνα να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Μάνος και Ισίδωρος είναι και οι δύο πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη. Ο Χρήστος βγαίνει από τη φυλακή και η Εύα είναι εκεί να τον υποδεχτεί και να του δείξει την υποστήριξή της, ενώ η Δήμητρα μπαίνει ξανά κρυφά στο σπίτι του Δημοσθένη και αυτή τη φορά βρίσκει κάτι πολύ ύποπτο. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο!